Θα σας αποσαφηνίσετε λίγο, θα μας ξεκαθαρίσετε τη σκέψη για το τι θα γίνει με τα όρια ηλικίας, αφού έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, θα κλειδώσει αυτό το πακέτο. Ποιους θα αφορά αυτό το μέτρο, κύριε Γενικέ? Ναι, όσο και να επιχειρήσετε να μου βγάλετε με σιγουριά αυτή την είδηση, δεν είναι εύκολο να σας τη δώσω, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν προτάσεις. Ναι, στα 65, κάποιοι άλλοι λένε 66-67, αλλά αυτό εξαρτάται από την τελική απόφαση που θα πάρουν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί που συναπαρτίζουν την κυβέρνηση. Προτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι. Αυτές τις προτάσεις θέλω να μας πείτε. Οι προτάσεις υπάρχουν για 65. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι μπορεί να γίνουν 66-67. Η τελική απόφαση εξαρτάται από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, όπως σας είπα, όπως επίσης η επιλογή των προτάσεων στο μεγαλύτερό τους μέρος εξαρτάται από τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκείνο που θα έλεγα ότι έρχεται περισσότερο στην πραγματικότητα είναι κάποιες προτάσεις με την εσωτερική αναδιάταξη στα όρια συνταξιοδότησης, όπως παραδείγματος χάρη κάποιοι που εργάζονται 15 χρόνια. Είναι πιθανό, είναι ισχυρό το σενάριο να πάνε στα 20-21, γιατί ένας που εργάζεται 15 χρόνια προϋπηρεσίας παίρνει τα ίδια χρήματα αν βγει στη σύνταξη με έναν άλλον που έχει εργαστεί 25 χρόνια. Ναι, άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ανισότητα του συστήματος. Αυτή η ανισότητα θα διορθωθεί. Οπότε αυτοί που μέχρι με 15 χρόνια έπαιρναν ΕΚΑΣ που μαζί με το ποσό της σύνταξης έφταναν περίπου 715 ευρώ και έπαιρναν το ίδιο ποσό σύνταξης μαζί με έναν που έχει εργαστεί 25 χρόνια, θα πάνε κατά ισχυρή πιθανότητα στα 20-21. Αυτό είναι το πρώτο. Μιλάτε για την κατώτατη τώρα, για την κατώτατη σύνταξη. Άννα, για να πάμε την κουβέντα μας δομημένα, να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα. Τι προβλέπετε, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει τι θα γίνει με τα εφάπαξ. Ωραία, λοιπόν, για τα εφάπαξ να τελειώσω λίγο με αυτό το ζήτημα των ορίων.